Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε. Εγώ φέρω εδώ το νεσεσέρ μου και ετοιμάζομαι να βαφτώ. Σήμερα είναι το τελευταίο μας βίντεο, παιδιά, από την Αμερική. Ναι, είναι το τελευταίο μας βίντεο. Ήρθε η ώρα να φύγουμε κι εμείς, να πάμε στο σπίτι μας. Σε 2-3 μέρες φεύγουμε. Σήμερα θα πάμε μία από τις τελευταίες μας βολτούλες στο Μανχάταν. Ίσως είναι και η τελευταία βόλτα που θα πάμε. Γιατί θα πάμε στο Μανχάταν, να πάμε στο Central Park, να το κάνουμε έτσι μία βολτίτσα. Έχουμε ξαναπάει, δεν είναι η πρώτη φορά που θα πάμε στο Central Park. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο, την προηγούμενη φορά δεν είχαμε καταφέρει να το γυρίσουμε. Οπότε σήμερα θέλουμε έτσι να πάμε σε κάποια άλλη σημεία που δεν είχαμε πάει. Και θα πάμε να κάνουμε έτσι και μια βολτούλα εκεί, να φάμε και ένα μπέργκερ στα Shake Shack που θέλουμε να φάμε έτσι για τελευταία ή πρώτη τελευταία φορά θα δούμε. Σήμερα που σας γίνω αυτό το βίντεο είναι τρίτη είναι, δεν ξέρω πότε ακριβώς θα το δείτε, λίγο έχουν μπερδευτεί τα βίντεο γιατί έχω τραβήξει αρκετά, οπότε έχω μπόλικο υλικό να σας δείξω. Αυτό όμως ήταν το τελευταίο βίντεο από την Αμερική. Έπειτα θα πάμε στη Ρόδο να ξεστολίσουμε τα Χριστουγεννιάτικα, να τα οργανώσουμε, να φτιάξουμε άλλα πράγματα εκεί. Γιατί ανυπομονώ να γυρίσω, να σας πω την αλήθεια, έτσι θέλω να πάω στο σπίτι μου, να πάω στη Σιλίν, να τη δω και εκείνη. Εντάξει, 20 μέρες διακοπές δεν είναι και λίγο. Οπότε αυτά, τώρα θα ετοιμαστώ λίγο έτσι να βάλω λίγο κονσίλερ. Έχει πάρα πολύ κρύο έξω, έχει πάρα πολύ κρύο έξω, έχει μείον 6. Δεν ξέρω πόσες ώρες θα καταφέρουμε να κάνουμε βολτίτσα, γιατί με αυτό το κρύο δεν είναι εύκολο. Παγώνουν χέρια, πόδια, τα πάντα, ό,τι και να φοράς. Τέλος πάντων, θα δούμε. Κρύο ξεκρύο, εμείς δεν κάνουμε τη βόλτα μας και όσο αντέξουμε. Αυτά λοιπόν, να μην πω λίγο άλλο, πάω να βαφτώ και θα τα πούμε πια από το κέντρο. Και μόλις φτάσαμε στο Central Park, είμαστε απ' έξω, δεν έχουμε μπει ακόμα. Μας άφησε ο οδηγός σε ένα μέρος που δεν έχουμε ξαναέρθει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το Central Park, πρέπει να το γυρίσεις σε 3 μέρες, 4 μέρες, θέλεις υπόλοιπο χρόνο εδώ πέρα. Οπότε μας άφησε ένα συγκεκριμένο μέρος που έχουν γυριστεί και πολλές ταινίες και από τα φιλαράκια και γενικά έχουν γυριστεί αρκετά και έτσι για να δούμε και κάτι διαφορετικό. Οπότε θα το περπατήσουμε όσο μπορούμε. Έχει κρύο, αλλά έχουμε ντυθεί αρκετά καλά και προετοιμασμένοι, μπορώ να πω. Σκουφιά, άντε για τέτοια πράγματα. Και μόλις μπήκαμε, είναι πάρα πολύ ωραία να κάνεις βολτίτσα εδώ. Εν τω μεταξύ δεν έχει κόσμο. Όταν είχαμε έρθει την προηγούμενη φορά, ηλία θυμάσαι τι γινότανε. Εντάξει, δεν είμαστε σε κάποιο κεντρικό σημείο. Ναι, δεν είμαστε σε κεντρικό σημείο, αλλά και πάλι το βλέπεις ότι είναι άδειο το πάρκο. Δεν είναι όπως θα ήταν αν είχε έτσι, αν ήταν πιο ίσως τα Χριστούγεννα να είχε. Τώρα εντάξει, έχει περάσει και η Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα, φαίνονται εκεί ουρανοξύστες. Αλλά να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει πιο πολύ τώρα. Και μου αρέσει πιο πολύ αυτό το σημείο. Την άλλη φορά εντάξει, δεν είχα ξετρελαθεί, γιατί είχε πάρα πολλά άλογα. Και μύριζε. Τώρα ίσως αν πάμε πιο κεντρικά να είναι το ίδιο. Μύριζε πάρα πολύ άσχημα. Εν τω μεταξύ τα λογάκια τα κακόμοιρα μέσα στο Central Park να κουβαλάνε τους ανθρώπους. Οκ. Αχ, τι ωραία που είναι. Πέφτει και ο ήλιος, οπότε κάπως ζεσταίνει την κατάσταση. Πολύ ωραία. Πού? Εκεί που πρέπει να πάμε. Ναι. Ωραία τα παγκάκια αυτά, κοίτα. Ωραία να κάτσεις εδώ, να φέρεις και κάτι να φας ή να κάνεις μια βόλτα με το σκύλο σου. Πολύ ωραία. Ας κάτσουμε να βγάλουμε καμιά φωτογραφία. Να, τα άλογα που σας έλεγα. Συνεχίζουν να δω τα άλογα, τέλος πάντων. Τώρα, τι να πει κανείς. Εντελώς άσχετο εδώ πέρα και κανένας λόγος. Βγάλα μερικές φωτογραφίες έτσι να το ευχαριστηθούμε. Εντάξει, έχω να πω καμία σχέση. Κεντρικά, ξεκεντρικά, κόσμο δεν έχει εδώ πέρα. Πολύ χαίρομαι, έτσι που είμαστε άνετοι. Το κρύο είναι υποφερτό, μπορώ να πω. Πώς είναι τα σκυλιά. Μάλιστα, ο ξεναγός. Α, δεν αντέχω, πρέπει να βάλω οπωσδήποτε. Ηλία, πρόσχε που πατάς. Πρέπει να βάλω οπωσδήποτε τα γάντια μου. Να σου πω, αν είχαμε ένα τέτοιο πάρκο, εγώ θα πήγαινα να κάνω γυμναστική. Να τρέχω. Τώρα που δεν έχουμε ωραία πάρκ. Καλύτερα είναι, ναι.
Βέβαια τα χέρια μου έχουν ξυλιάσει. Καλά, αφού τα έχεις έξω. Ναι, αλλά δεν μπορώ να αφήσω το κινητό μετά. Α, έχω τα παιδάκια, πού τα πάνε εκδρομή. Καλέ, ναι, τα πάνε εκδρομή, ρε, με σχολείο πρέπει να είναι. Τα σχολεία εδώ έχουν ανοίξει, παιδιά. Δεν έχουν τον φώτον εδώ. Ανοίγουν 2 με 3 του μήνα. Εδώ είναι τέλεια πάντως. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ από την προηγούμενη φορά, να πω την αλήθεια. Yeah. Δεν είναι πιο ωραία. Yeah. Ίσως επειδή είναι πιο ήσυχα. Αυτό και είμαι σε πιο μέσα. Ναι, η αλήθεια είναι. Πριν ήμασταν έξω. Είχαμε πάει πιο έξω την προηγούμενη φορά και δεν ήταν τόσο όμορφα. Εντάξει, δεν μπορείς να περπατήσεις όλο. Κανονικά ή πρέπει να πάρεις ποδήλατο αυτό να το γυρίσεις. Δεν το πάρω. Έχω να κάνω πολύ καιρό, παιδιά, ποδήλατο. Δεν ξέρω πώς θα είναι η φάση να κάνω. Έλα, το ζήσουμε λίγο. Ναι, αλλά πρέπει να κάνω μια εξάσκηση γιατί δεν ξέρω. Έχω να κάνω από 10 χρονών. Να πιάσω τώρα ξαφνικά. Δεν ξεχνιέται. Μια φορά με είχε πάρει ο μπαμπάς μου και είχα πέσει μέσα σε ένα θάμνο. Αλήθεια σας λέω. Είχαμε πάει σε ένα πάρκο. Πόσο να ήμουνα. Έκτη δημοτικού. Α, τόσο παλιά. Πρώτη γυμνασίου. Όχι, άντε το πολύ ήμουν πρώτη γυμνασίου. Και είχα πέσει, ναι, μέσα σε ένα θάμνο. Με μάζευε και μου βγάζε τα φύλλα από το κεφάλι μου. Δεν είναι καλός φωτισμός. Ναι, μου βγάζα τα φύλλα από το κεφάλι μου γιατί είχα πέσει μπλουμ σε ένα. Ήταν κατηφόρα και μπήκα έτσι μέσα και έπεσα και με τραβούσα το μαλλιά να με βγάλει από το θάμνο. Μπαμπά, θυμάσαι. Εγώ το θυμάμαι. Αυτά. Μ' αρέσει. Θα δούμε και σκιουράκια. Ωραία. Εκεί είναι η. Πού είναι η δίδυμη πύργη. Α, να. Εκεί είναι η δίδυμη πύργη του Central Park. Που δεν φαίνεται. Ανά, εκεί που αχνοφαίνονται είναι. Δεν φαίνεται τώρα πολύ πολύ καλά. Είναι ήσυχα, όντως. Βγάζω καπνούς από το στόμα μου. Πολύ πιο ωραία που φορά. Πολύ πιο ωραία. Α, να, ένα σκιουράκι! Να το, να το, να το, να το, να το, να το. Τρέχει. Να το σκιουράκι. Α, ωραία. Κατάφερα να σας βγάλω έτσι. Έχει βασικά διάφορα. Να, η δίδυμη πύργη που σας έλεγα, το Central Park είναι εκεί. Α, ο Σμήνος με τα πουλιά με το άλογο από κάτω, πολύ ωραίο πλάνο. Άρχισε να βρωμάει. Αυτά είναι. Αυτό έλεγα εγώ με τα άλογα. Ότι γι' αυτό δεν μου άρεσε και την προηγούμενη φορά. Α, και εκεί είναι πολύ ωραία, ε. Πολύ ωραία. Γενικά έχει πολύ ωραία σποτ να βγάλεις και φωτογραφίες. Wow! Να βγάλεις και φωτογραφίες. Α, εκεί, ωραία, έχει ένα. Τι είναι αυτό, ποτάμι? Λίμνη. Μια λίμνη έχει εκεί πέρα. Έχει μια ωραία λίμνη. Αχ, πάρα πολύ ωραία και πολύ γραφικά. Ας βγάλω έτσι καμιά φωτογραφία εδώ. Βουάου! Βγάλω μερικές φωτογραφίες, γι' αυτό σας έκλεισα. Αλλά αξίζει να σας τραβήξω πολλά πλάνα, παιδιά, από εδώ. Αξίζει να δείτε το Central Park. Και εννοείται ότι όσοι έρθετε Νέα Υόρκη πρέπει να έρθετε να το δείτε. Τουλάχιστον όσο περισσότερα σημεία μπορείτε. Γιατί όπως σας είπα δεν είναι εύκολο, απλώς αν πάρετε ένα ποδήλατο έτσι και κάνετε διάφορες βόλτες. Εδώ αυτό είναι το συντριβάνι από τα φιλαράκια μου που λες, γιατί εγώ δεν το έχω δει. Wow, τι κάνει εδώ ο κυρούλης. Γιατί εγώ δεν το έχω δει τα φιλαράκια, οπότε δεν το ήξερα. Δεν είμαι φαν της σειράς. Αλλά δεν έχει νερό μέσα στο συντριβάνι. Από εκεί έχει μια λιμνούλα που σας έδειξα από πάνω. Εδώ μπορώ να πω ότι έχει λίγο περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε πριν. Και αυτό είναι πολύ ωραίο σημείο. Πάρα πολύ ωραίο σημείο. Αχ, εδώ έχει πάπιες στη λιμνούλα. Ωραία. Α, πάμπας γκρας. Ορίστε τα πάμπας γκρας, άπειρα εδώ πέρα. Νομίζω απαγορεύεται να τα κόβεις όμως. Καθίστε, μη φάμε καμιά ξανάστροφη μέσα στη λίμνη. Μου κάνει εντύπωση που δεν είναι παγωμένη. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία χαλαρώνεις εδώ, να φέρεις και έναν καφέ, ένα τσάι να πιεις. Πάρα πολύ όμορφα. Να, εκεί είναι η πύργη. Ήθελε ο Ηλίας να τραβήξει μια φωτογραφία. Πανέμορφα. Μ' αρέσει που δεν έχει θόρυβο πολύ. Δεν έχει κόσμο, οπότε δεν έχει πολλές ομιλίες. Είναι έτσι πολύ χαλαρωτικά. Αλλά καλό είναι έτσι να δείτε ποια σημεία θέλετε να δείτε και μετά να πάτε συγκεκριμένα σε αυτά τα σημεία, γιατί εντάξει, ποτέ δεν το γυρνάς όλο. Εκτός αν είσαι μόνιμα εδώ, να καταφέρεις να το δεις όλο το πάρκο. Εν τω μεταξύ μας θυμίζει πολύ ένα μέρος στην Βαρσοβία που είχαμε πάει, σε ένα πάρκο. Καλά,
θυμίζει. Θυμίζει λίγο έτσι όλο που ήταν και χειμώνας και αυτά. Είχε και εκεί λιμνούλες και τα λοιπά. Ήταν στη Βαρσοβία, ήταν πολύ ωραίο πάρκο. Είχαμε βγάλει έτσι και φωτογραφίες. Πρέπει να έχω στο Instagram. Τέλος πάντων, καμία σχέση βέβαια με το μέγεθος αυτού του πάρκου και με αυτά που βλέπεις. Εντάξει, είναι απίστευτο αυτό. Έχει ήλιο τώρα και δεν φαίνεται καθαρά. Ναι, έχει πολλά ελικόπτερα, γιατί λέγαμε ότι φέτος δεν ακούσαμε κανένα ελικόπτερο, αλλά εν τέλει ακούγονται πάρα πολλά ελικόπτερα. Εδώ, στο Central Park, γενικά δεν είχαμε ακούσει. Η Μητούλα έχει γίνει Ρούντορφ πάλι, αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Αξίζει πάρα πολύ. Ήρθαμε και εδώ πάνω, ανεβήκαμε κάτι σκαλιά και ήρθαμε σε αυτό εδώ το σημείο για ένα κυριούλα εκεί που έπαιζε μουσική. Δεν ξέρω τώρα αν σας έβαλα καθόλου στο βίντεο τη μουσική που έπαιζε. Πολύ όμορφα, πολύ ρομαντικά. Α, εδώ το παιδί βγάζει τις φωτογραφίες του. Εντάξει, αποκλείεται να έρθει σε το άλλη περίοδο και να μην έχει κόσμο, έτσι. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει, γιατί έχουμε δει διάφορα βίντεο και μην είναι Χριστούγεννα, γενικά όλη την περίοδο του χρόνου εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο. Προφανώς λόγω της κατάστασης δεν έχει. Αυτός πάει να χαϊδέψει το σκύουρο, πολύ κακό αυτό που κάνει. Γιατί τα ενοχλούμε γενικά τα ζώα, ρε φίλε? Γιατί πρέπει να τα ενοχλούμε? Τώρα το ενοχλεί για να βγάλει φωτογραφία. Το ταΐζει. Αλλά το κουμπάει κιόλας. Άμα σε δαγκώσει, φίλε μου, όμως δεν θα φταίει το σκιουράκι. Γενικά έχουμε μια μανία εμείς οι άνθρωποι να ενοχλούμε τα πάντα. Μα από το κακόμοιρο έφυγε. Να ενοχλούμε τα πάντα και μετά μας κάνουν κάτι, τους κατηγορούμε κιόλας. Κάτι τα κατηγορούμε. Λέει, αυτός χάιδευε το σκιούρο. Μετά θα τον δαγκώσει και θα βρίζει το σκιούρο. Γλυκό μου, εσύ όλες σε πειράζουνε. Αχ, ωραία να κάτσεις εδώ. Τι όμορφο να κάθεσαι εδώ. Όντως βγαίνουν φοβερές φωτογραφίες εδώ. Ο φωτογράφος δεν με αφήνει να τραβήξω πλάνα. Δεν με αφήνει αυτό το παιδί. Δεν μπορείτε να πείτε, αλλά το τελευταίο βίντεο, παιδιά, θα είναι από τα καλύτερα. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα βίντεο αυτά εδώ πέρα στο Central Park. Δεν το περίμενα, γιατί δεν μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση την πρώτη φορά. Τώρα μου αρέσει καλύτερα. Αλλά από τα καλύτερα βιντεάκια θεωρώ. Έτσι πήρατε μια γεύση και εδώ από το πάρκο. Αυτό το σκιουράκι δεν έχει ουρά, ρε παιδιά, του την κόψανε. Ανεβαίνει εδώ πάνω στο δέντρο. Φαίνεται, μπα. Μου αρέσει και ο ήλιος έτσι που πέφτει πάνω στο πρόσωπο και εκεί με το πολύ το κρύο είναι τέλειο. Εγώ φυσικά έβαλα τα γάντια μου αυτά με τα θερμενόμενα. Εν τω μεταξύ με ρωτάτε από πού είναι, παιδιά, δεν έχω ιδέα. Τα πήραμε από το Amazon, αλλά δεν γράφει μάρκα. Το μόνο που γράφει είναι αυτό εδώ το J. Γιατί με ρωτάτε. Αλλά έχει απλά το J, τίποτα άλλο. Είχα διαβάσει κάποια μηνύματα και δεν πρόλαβα καν να απαντήσω. Λέω θα απαντήσω σε κάποιο βίντεο αργότερα για να το δείτε. Αλλά δυστυχώς δεν λέει κάποια μάρκα. Είναι από το Amazon και γενικά στο Amazon μπορείτε να βρείτε διάφορα τέτοια πραγματάκια. Έτσι. Γάντια, ισοθερμικά, πάτους που έχουν. Σαν θερμαντικούς πάτους τους λένε, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά τέτοια πράγματα μπορείτε να τα βρείτε όλα στο Amazon, αλλά να κοιτάτε στις Γερμανίας, όχι της Αγγλίας, περνάει τελωνίο. Τι είναι αυτά τα λουλουδάκια εδώ?
Και τώρα θα βγούμε σιγά σιγά. Ήταν πολύ ωραία η βολτίτσα μας. Πάρα πολύ ωραία. Κρυώνω. Κρυώνω. Θα πάμε προς την πέμπτη λεωφόρο, έτσι να κάνουμε μια βόλτα και εκεί. Να δούμε, να χαζέψουμε. Από πίσω, δείτε εδώ, κτίρια. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι είσαι σε ένα πάρκο με τόση φύση και γύρω γύρω βλέπεις τόσα μεγάλα κτίρια. Δηλαδή τέτοια φύση, τόσο μεγάλο πάρκο, γιατί είναι πραγματικά τεράστιο το Central Park, αλλά γύρω γύρω, παιδιά, είναι γεμάτο κτίρια, μεγάλα, ψηλά. Δεν ξέρω, είναι κάτι πολύ διαφορετικό που δεν το βλέπεις εύκολα κάπου. Τέλεια. Και ας κάνει κρύο, δεν βαριέσαι. Να, αυτό το σημείο που είχαμε έρθει την προηγούμενη φορά, θυμάμαι, γιατί ήμασταν πολύ πιο μεγάλη παρέα και τραβούσαμε έτσι διάφορες φωτογραφίες. Έχουμε ξανάρθει από εδώ σκιούρους και μέσα στους δρόμους έχει τα σκιουράκια. Το πάρκο και έχουμε έρθει εδώ στο κέντρο. Εδώ σας έχω ξαναδείξει που είμαστε. Δεν είναι η πρώτη φορά που τραβάω εδώ βίντεο. Τώρα για την ακρίβεια περνάμε ένα φανάρι. Έχουμε ξανάρθει εδώ. Σας έχω βγάλει από τα πρώτα βίντεο που ήμασταν εδώ πέρα. Ακόμη στολισμένα τα βλέπονται μεταξύ. Δεν έχουν ξεστολίσει. Και έχει και κάτω στο πάτωμα πολλές φορές πάγο. Ενώ δεν χιόνισε. Αλλά από το κρύο και ακόμη έχει στολισμό χριστουγεννιάτικο. Πιστεύω σήμερα, αύριο θα έχουν αρχίσει να τα ξεστολίζουν όλα. Να, θα σας δείξω. Ναι, εδώ έχει ένα χριστουγεννιάτικο στολισμό εδώ με κάτι αρκουδίτσες, πιγκουίνους κτλ. Και εδώ είναι το ξενοδοχείο. Και εδώ είναι το πλάζα. Το ξενοδοχείο. Όπου το φτιάχνουν τώρα, οπότε δεν έχει και πολλά να δεις. Είναι υποκατασκευή. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι εδώ, χριστουγεννιάτικο. Αλλά νομίζω σας το έχω ξαναδείξει και σε κάποιο άλλο βίντεο. Είναι και η Apple απέναντι. Να, εδώ. Εκεί κάνουν τα τεστ, κλασικά. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι πριν τα Χριστούγεννα που είχαμε έρθει, είχε πολλές ουρές για τα τεστ. Προφανώς όλοι φεύγανε για διακοπές και έπρεπε να κάνουν. Τώρα είναι πολύ λιγότερο, καμία σχέση. Ηλία, πολύ λιγότεροι πια κάνουν τεστ. Παλιά είχε ουρές μέτρα ολόκληρα. Τώρα δεν. 4-5. Να κάνουμε. Όχι, άστο για την Πέμπτη. Και αυτό είναι ένα εμπορικό κέντρο. Αυτό δεν είναι, Ηλία, ένα εμπορικό. Ούψ, που έχουμε έρθει. Ένα εμπορικό κέντρο. Δεν είχαμε έρθει φέτος, είχαμε έρθει την προηγούμενη φορά.
ακριβό εμπορικό κέντρο, δεν είναι οικονομικό. Έχει από τα πιο ακριβά, τις πιο ακριβές εταιρείες μέσα. Αυτά. Θα σας αφήσω προς το παρόν να κάνω και εγώ τη βόλτα μου, να μην είμαι με μια κάμερα τελευταίες μέρες. Και θα τα πούμε αργότερα. Και τώρα κάναμε τη βολτίτσα μας, δεν με βλέπετε καλά γιατί έχει ήλιο. Τώρα θα πάρουμε Uber και θα πάμε στο Ιταλί, το οποίο είναι... Περνάει και κόσμος. Πολύ ωραίο εστιατόριο, να φάτε πίτσα και μακαρόνια. Έχει σε 1-2-3 σημεία εδώ στη Νέα Υόρκη. Θα είχαμε ξαναπάει την προηγούμενη φορά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ιταλικό πάλι, και χθες ιταλικό φάγαμε και σήμερα ιταλικό, δεν βαριέσαι. Αλλά να πάτε, το συγκεκριμένο που θα πάμε εμείς είναι μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο. Θα σας δείξω έτσι λίγα πλάνα και από εκεί. Απλά έχει γεμίσει η κάρτα του κινητού μου, η κάρτα μνήμης, και δεν μπορώ να τραβήξω πολλά πλάνα δυστυχώς. Σου λέει φτάνουν τα βίντεο πια, κοπελιά, φτάνουν. Επιστρέψει, όπως καταλαβαίνετε, έχει περάσει αρκετή ώρα την τελευταία φορά που σας τράβηξα κλιπάκι. Εντάξει, δεν ήθελα σήμερα να τραβάω όλη μέρα, ήθελα να ευχαριστηθώ λίγο και τη βόλτα μας, έτσι με τον Ηλία να περπατήσουμε μία τελευταία φορά. Βέβαια, ίσως πάμε και αύριο, και μεθαύριο θα πάμε σίγουρα, γιατί πρέπει να πάμε να κάνουμε το τεστ πριν φύγουμε την ίδια μέρα το πρωί κάτω στο κέντρο. Σήμερα είναι Τρίτη, ανυπομονώ να γυρίσω στη ρουτίνα μου. Αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που σας τραβάω από την Αμερική, όπως καταλάβατε. Ελπίζω να περάσατε καλά και να τα ευχαριστηθήκατε όλα αυτά τα βίντεο. Εγώ πραγματικά τα ευχαριστήθηκα, διάβαζα όλα σας τα σχόλια, είδα πόσο σας άρεσαν και εσάς, έτσι ήταν κάτι διαφορετικό, βγήκαμε επιτέλους από το σπίτι, κάναμε κάτι άλλο. Τώρα θα ξαναγυρίσουμε πίσω στη ρουτίνα μας, αλλά είναι ωραία και η ρουτίνα, παιδιά. Έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα και στη Ρόδο, πολλά βιντεάκια να βγάλουμε και από εκεί. Έτσι θέλω να ξεστολίσω και το σπίτι, έχει να πέσει καθαριότητα, ξεστόλισμα. Έχω να σας δείξω τι ψώνεις εδώ από την Αμερική, γιατί δεν σας τα έχω δείξει όλα. Έρχονται πολλά ωραία βιντεάκια. Οπότε κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσαν τα βίντεο από την Αμερική, να πατήσετε ένα like σε αυτό το βίντεο, να το δώσετε έτσι μεγάλη αγάπη. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!